Και πάμε εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα πάμε να πούμε καλημέρα. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Και να πούμε και μια καλημέρα στην καλή συνάδελφο, την ανταποκρίτρια του Action 24 στη Θεσσαλονίκη, την Ανδρονίκη Ζαφυρίου. Ανδρονίκη, καλημέρα. Δεν είναι. Καλημέρα, Ανδρονίκη. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι ότι δεν γίνονται τροχαία κάθε μέρα. Χθες είχαμε κι άλλα. Και με νεκρούς και τα λοιπά. Σωστή. Αυτό το οποίο έγινε όμως στη Θεσσαλονίκη, Ανδρονίκη, και καλύψατε εσείς, είναι σοκαριστικό σε όλες τις διαστάσεις. Μπορείς λίγο να μας το περιγράψεις? Πραγματικά ήταν σοκαριστικό αυτό που είδαμε χθες το πρωί. Όλα έγιναν γύρω στις 11 στην περιοχή της Θέρμης, στην οδό που συνδέει την Εθνική Θεσσαλονίκη Πολυγύρου με την Περαία, όταν ένας οδηγός υπό την επίρρεια μέθης παρέσυρε και τραυμάτισε μια οικογένεια, έναν πατέρα με την σύζυγό του και το 2 ετών παιδάκι τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της σφοδρότητας του χτυπήματος είναι ότι το αυτοκίνητο, αφού τους χτύπησε και τους έριξε κάτω, στη συνέχεια πέρασε από περίφραξη σπιτιού και κατέληξε μέσα σε ένα χωράφι και τελικά το αυτοκίνητο το σταμάτησαν τα δέντρα που βρίσκονταν μέσα στο χωράφι. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα που μετέφεραν τα 3 άτομα. Φαντάσου τώρα με πώς θα πήγαινε αυτός, έτσι, δηλαδή πέφτει πάνω στο ζευγάρι, προφανώς φρενάρει μετά, παίρνει μαζί του και μια περίφραξη, παίρνει και το δεύτερο κομμάτι της, γιατί πέρασε διαγώνια μέσα από, από τον κήπο του σπιτιού, ας πούμε, και σταματάει. Εδώ που βλέπουμε. Φαντάσουμε πώς θα πήγαινε. Το δέντρο επί της ουσίας τον σταμάτησε. Ναι. Έτσι, την πορεία. Το δέντρο τον σταμάτησε. Φαίνεται κιόλας και στα πλάνα και το χτύπημα πόσο έντονο ήταν. Και φαίνεται ότι τον σταματάνε ακριβώς δηλαδή, τα δέντρα που είναι μέσα στο χωράφι. Διαφορετικά ποιος ξέρει που θα μπορούσε να καταλήξει το συγκεκριμένο όχημα. Μάλιστα. Τώρα, Ανδρονίκη, πώς είναι οι άνθρωποι, αυτό, ποια είναι η κατάσταση τώρα της υγείας του ζευγαριού και της κοπέλας, η οποία 5 μηνών έγκυος, ναι, η κοπέλα αυτή. Τα θύματα είναι 4 παιδιά, ακριβώς. Δεν είναι 3. Αυτή η γυναίκα έχει στην κοιλιά της ένα παιδί. Ναι, ένα μωρό. Ήταν έγκυος. Για πες μας πώς είναι η κατάσταση. Οι δύο γονείς έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η 34χρονη γυναίκα είναι έγκυος τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης. Πιο σοβαρά είναι ο 37χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να διασωληνωθεί με το που έστασε εκεί το ασθενοφόρο. Η 34χρονη διασωληνώθηκε μόλις έφτασε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το παιδάκι ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, το 2 ετών παιδάκι, δεν τραυματίστηκε. Παρ' όλα αυτά παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους. Οι δύο γονείς θα χρειαστούν να υποβληθούν σε πολλές εξετάσεις, σε χειρουργία, καθώς υπάρχουν μεταξύ άλλων πλάσεις και πάρα πολλά κατάγματα στο σώμα τους. Παραμένουν σε κρίσιμο κατάστημα ναδενταδικής θεραπείας. Τέλος όμως να πούμε ότι ο οδηγός συνελήφθη, όπως είπαμε, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Μάλιστα, είναι υποκράτηση με εντολή εισαγγελέα πρωτοδικών. Σήμερα θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί. Ενώ φαίνεται την ώρα που χτύπησε το ζευγάρι με το παιδάκι τους να πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του. Είπε ότι προηγουμένως ήταν στην παραλία και της λέει μετά ότι δεν θα το πιστέψεις. Τώρα μόλις χτύπησα 3 άτομα με το αυτοκίνητο. Πήρε τηλέφωνο, τη μαμά του και της είπε χτύπησα, χτύπησα 3 αυτοκίνητα. 3 άτομα. Να πούμε το εξής. Ο λόγος για τον οποίο δεν είχαμε μία ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία από αυτήν είναι γιατί το δίχρονο παιδάκι δεν το είχαν από το χεράκι. Το είχαν σε καρότσι. Οπότε το και με το χτύπημα έφυγε το παιδί μαζί με το καρότσι. Έτσι, και η πρόσκρουσή του κάτω δεν ήταν τέτοια ώστε να... Γιατί αν το παιδί δεν ήταν στο καρότσι, ήταν σφοδρή η επαφή του αυτοκινήτου με τους πεζούς, οπότε καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε για ένα παιδάκι 2 χρονών. Λοιπόν, πώς θα είχε χτυπήσει, πού θα είχε... Το ύψος του, μπράβο. Ακριβώς. Και πού θα χτύπαγε. Λοιπόν, εδώ τι να πεις τώρα. Θα μου πεις αστυνομία, να υπάρχει αστυνομία, εμφανή αστυνόμευση. Πώς είσαι μεθυσμένος. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα εκεί στο δρόμο αυτόν, όντως. Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, γιατί είναι μια ευθεία μεγάλη. Βλέπετε, δεν έχει νησίδα στη μέση. Η και τρέχουν και κάνει ατυχήματα αυτό στον δρόμο. Ναι, η ότι... οικογένεια λέει έχει δεν φτιάξει την μόνο περίφραξή της 30 αυτό, φορές. Αυτό δεν μπορεί να φταίει μόνο. Πέφτουνε πάνω. Αυτό κάτι σημαίνει από μόνο. Λοιπόν, ναι, τρέχουν και φεύγουν από το δρόμο. Και... Λοιπόν, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια καταρχήν, εκεί που παλιότερα είχαμε πολλά θανατηφόρα στις εθνικές οδούς, γιατί δεν υπήρχε νησίδα στη μέση, γιατί υπήρχαν κακοτεχνίες, δεν ήταν σωστοί οι δρόμοι.
Τώρα έχει σταματήσει αυτό. Θυμάστε παλιότερα, κάθε Σαββατοκύριακο λέγαμε πόσους νεκρούς έχουμε το Σαββατοκύριακο. Πόσους νεκρούς έχουμε στην έξοδο του Πάσχα, την έξοδο του Χριστουγέννων. Μετράγαμε να χάνονται ολόκληρα χωριά. Λοιπόν, αυτό έχει σταματήσει. Γιατί έχει σταματήσει? Γιατί έχουν γίνει σύγχρονοι δρόμοι. Άρα το πρόβλημα τώρα έχει μετατοπιστεί. Δηλαδή έχει φύγει από την Εθνική μέσα Οδό. Μέσα στον αστικό ιστό. Στην Αθήνα, στην Αττική, το τελευταίο χρόνο είχαμε 12 θανατηφόρα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζήτημα. Σκοτώνονται μέσα στην Αθήνα, μέσα στη Θεσσαλονίκη, σκοτώνονται στα χωριά τους πλέον, όχι στις εθνικές. Άρα εδώ λοιπόν μιλάμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι, δηλαδή οι έλεγχοι της τροχέας. Υπάρχουν έλεγχοι της τροχέας, γίνονται έλεγχοι της τροχέας. Δεν μπορείς να βάλεις και ένα αστυνομικό κάθε 100 μέτρα. Μπορεί να το κάνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται οδική παιδεία. Θα πρέπει μέσα από τα σχολεία. Να, τώρα άρχισαν τα σχολεία. Η αστυνομία μοιράζει φυλάδια που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να πάνε να μιλήσουν αστυνομικοί στα σχολεία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί τα παιδιά έχουν και το κακό παράδειγμα από τους γονείς. Γιατί οι γονείς μιλάνε στα τηλέφωνα. 9 στους 10 μιλάνε στα τηλέφωνα στον δρόμο. Κοιτάξτε να το δείτε δίπλα σας. 9 στους 10. Αλλά τι ενημέρωση στα παιδιά στα σχολεία? Μήπως οι γονείς θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ειδικά σεμινάρια εκεί? Αν μιλήσεις στα παιδιά και να τους δώσεις να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν και οι γονείς είναι λάθος, μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο δρόμο εκεί να γίνουν παρεμβάσεις. Αφού γίνονται τροχαία, αφού ξεφεύγουν κάποιοι, πίνουν και δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν πώς οδηγούν, αφού αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, να γίνει μια παρέμβαση. Δεν ξέρουν, να μπει ένα φανάρι στο πουθενά. Φανάρι. Ένα φανάρι στο πουθενά. Ανασχετήρα. Στο πουθενά. Χωρίς να... ξέρω εγώ, τα σαμαράκια αυτά έχουν δείξει ότι πολλές φορές προκαλούν ατυχήματα. Προκαλούν. Υπάρχει ζήτημα με τα. Γιατί αν δεν το ξέρεις. Και έχεις μια ταχύτητα. Και οδηγείς στον δρόμο αυτό. Ναι. Μπορεί πάντως, να προκαλέσει ατύχημα. Πρόεδρε, έχουμε πάει πάρα πολλές φορές σε αυστηροποίηση ποινών. Αυτό εδώ τώρα είναι κακούργημα με το νέο ποινικό κώδικα, σωστά? Ναι, είναι κακούργημα. Έτσι. Από τη στιγμή. Δηλαδή, το να προκαλέσεις ατύχημα με κόκκινο φανάρι, ναι. Το να προκαλέσεις ατύχημα μεθυσμένος, το να προκαλέσεις ατύχημα με παράβαση του ορίου ταχύτητας. Αν επέλθει θάνατος. Αν επέλθει θάνατος. Ναι, είναι κακούργημα. Δεν νομίζω ότι το σκέπτεται κανείς από αυτούς. Σωστά. Έρχεται από το πιστεύετε, ας πούμε. Έτσι, αυτός που έχει πιει, σκέπτεται εκείνη την ώρα που είναι μεθυσμένος, ότι ξέρεις τι, κάτσε να μειώσω ταχύτητα, γιατί αν μειώσω ταχύτητα, μεθυσμένος τώρα, έτσι. Να μειώσω ταχύτητα, ξέρεις, δεν θα... Ή θα προκαλέσει το ατύχημα. Δεν τον νοιάζει τίποτα εκείνη την ώρα, που είναι μεθυσμένος. Που δεν έχει καταλογισμό. Και δεν αφήνει το αυτοκίνητο να πάρει ένα ταξί ή κάποιος να το μεταφέρει και να πάει στο σπίτι. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μην βλέπετε, δεν του δίνει ελαφρυντικά σε αυτόν που δεν έχει πλήρη καταλογισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις του δίνει. Επειδή είναι μεθυσμένος όμως. Συγγνώμη, πρόεδρε, αλλά αυτό είναι σαν να έχεις... Το τροχαίο ατύχημα είναι αλλιώς τα πράγματα. Αυτό είναι σαν να έχεις επιτελέσει, σαν να είσαι δράστης πατροκτονίας, ας πούμε, και μετά να λες είμαι ορφανός. Θέλω ελαφρυντικά. Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι χίλιες κάμερες που έχει ανακοινώσει, επιπλέον χίλιες κάμερες, ο πρωθυπουργός που έχει. Είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να γίνει, γιατί αυτό θα βοηθήσει την αστυνομία και στην εξιχνίαση εγκλημάτων, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά και στην πρόληψη. Γιατί το βλέπουμε και στην Εθνική Οδό. Βλέπουμε ότι εκεί που υπάρχουν κάμερες και υπάρχει σήμανση και λέει ότι υπάρχουν κάμερες της αστυνομίας για τον έλεγχο της κυκλοφορίας κλπ. Κόβουν ταχύτητα. Κόβουν γιατί ξέρουν ότι θα τους έρθει κλίση στο σπίτι. Γιατί σε πολλούς που τρέχουν έχει έρθει κλίση στο σπίτι. Είναι πολλά τα χρήματα. Και δύσκολο να τις βρεις. Είναι πολλά τα χρήματα, είναι η στέρηση. Και πολλά τα περιστατικά. Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά. Λοιπόν, θα βοηθήσουν οι κάμερες. Θα βοηθήσουν. Για να βοηθήσουν οι κάμερες, θα πρέπει η δουλειά αυτή να γίνεται αυτοματοποιημένα. Γιατί αν χίλιες κάμερες πρέπει να τις επιτηρούν αστυνομικοί, σε ορισμένα τμήματα τροχέας είναι ο διοικητής και δύο ακόμη. Ναι, μόνο που ξέρει ο πολίτης ότι υπάρχουν κάμερες και ότι αν προκαλέσει ατύχημα, μετά θα μπορέσει η αστυνομία να βρει τι ακριβώς έγινε. Σίγουρα αυτό είναι λειτουργεί προληπτικά. Οπότε και κάπως λειτουργεί. Τώρα να έχεις έναν άνθρωπο να κοιτάει χίλιες κάμερες είναι δύσκολο. Αλλά από τη στιγμή που θα υπάρχει καταγραφή κλπ. Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρξει καταγραφή. Γιατί αλίμονο τότε πώς θα μπορέσεις να δεις τι ακριβώς έγινε σε κάποιο σημείο που υπάρχει. Τότε δεν θα έχει και λόγο ύπαρξη στο λοιπόν, να μην υπάρχει. Μόνο και μόνο αυτό θα λειτουργήσει προληπτικά. Μάλιστα. Θα σταματήσει
7 στους 10 εγκέφαλους. Κύριε Καλιακμάνη, για πάμε και στην άλλη ιστορία. 3 δεν τους σταματήσει. Τίποτα, ούτε οι κάμερες, ούτε τίποτα. Αυτό που λέτε έχετε 7 δίκιο. Στους 10 όμως θα τους σταματήσει. Πάμε λιγάκι και σε αυτή την επεισοδιακή καταδίωξη που είχαμε χθες το βράδυ στην Κηφισιά. Να, εδώ βλέπουμε... Τον έχουν πιάσει αυτόν τον άνθρωπο. Τον έχουν πιάσει δεκάδες φορές. Αυτόν εκεί. Αυτόν το συγκεκριμένο που έκλειψε το αυτοκίνητο. Τον έχουν πιάσει δεκάδες φορές. Νομίζω πάνω από 70. Πάνω από 70. Ναι, θα βγουν σήμερα νομίζω πόσες φορές τον έχουν πιάσει. Λοιπόν, γιατί ακόμα ελέγχεται. Έχει ποινικό παρελθόν και τον έχει πιάσει η αστυνομία δεκάδες φορές. Και γιατί είναι έξω. Γιατί είναι ελεύθερος μετά από 70 φορές. Είναι έξω, είναι ελεύθερος, γιατί σου λέει εντάξει, τι έκανε, κλέβει, δεν σκοτώνει, κλέβει. Δεν είναι έτσι όμως. Τουλάχιστον να πηγαίνουν φυλακοί. Αυτοί που μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου, αυτοί που παίρνουν τα αυτοκίνητα. Έχουν, ακούστε, αυτή η κοινωνική ομάδα. Για μένα είναι συμπαθής κοινωνική ομάδα. Συμπαθής. Έχουν γλέντια, είναι άνθρωποι ανοιχτόκαρδοι, χαρούμενοι κλπ. Ναι. Τους βλέπεις. Αλλά όσο έχει να κάνει με την εγκληματικότητα, έχουν ρημάξει τον κόσμο. Σου κλέβουν τις μπαταρίες από το αυτοκίνητο. Σου κλέβουν τον καταλήτη. Έχουν ρημάξει τις πολυκατοικίες. Όπου υπήρχε χαλκός, χάλκινες σωλήνες για το φυσικό αέριο, τους έχουν ρημάξει όλες τις πολυκατοικίες. Δηλαδή αυτό το πράγμα, βλέπετε, έβγαλε η αστυνομία τα στατιστικά στοιχεία, πάνω από το 80% των περιπτώσεων αφορούν διαρρήξεων και κλοπών Ρωμά. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την κοινωνική ομάδα. Κάτι έπρεπε να γίνει πριν 20 χρόνια για να έχουμε τα αποτελέσματα τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε δεν έγινε κάτι. Να γίνει τώρα για να δούμε τα αποτελέσματα μετά από 20 χρόνια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρόεδρε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει μόνο στο παρεμπόριο και στις κλοπές. Όπου υπάρχουν καταβλισμοί, ο κόσμος έχει απευδύσει. Όπου υπάρχουν καταβλισμοί. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν έχει τέλος όμως. Όταν μας λέτε, κύριε Καλιακμάνη, Μεσολόγιο, Αιτωλικό, Καρδίτσα, Λάρισα, ο κόσμος έχει απευδύσει. Ναι, αλλά 70 φορές τον έχει πιάσει κάποιος. Σκιαγραφίστε μας λίγο το προφίλ του δράστη της χθεσινής κλοπής και καταδίωξης. Πείτε μας λίγο δύο πράγματα γι' αυτόν. Ακούστε. Ηλικία, συλλήψεις κτλ. Ξέρετε, τελευταία είχαμε μια διάρρηξη από Ρωμά που βάλανε ένα μικρό παιδάκι, μικρό παιδάκι, το βάλαν, ανοίξαν τα κάγκελα και το βάλαν μέσα, μπήκε μέσα στο σπίτι και αυτό άνοιξε την πόρτα. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύονται. Αυτό είναι το προφίλ τους. Εκπαιδεύονται από μικρά παιδιά. Εκπαιδεύονται σε τι? Στην παραγωγικότητα. Πώς θα επιβιώσεις, θα κλέψεις. Αυτά μαθαίνουν μέσα από την οικογένεια. Τους πατεράδες τους, από τις μανάδες τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι το προφίλ τους. Μόρφωση, το προφίλ τους είναι αυτό. Πείτε μας για το συγκεκριμένο. Αυτό σας είπα, τον έχουν συλλάβει πάνω από 70 φορές. Νομίζω θα βγουν σήμερα γιατί ακόμα ψάχνουν, έχει ποινικό παρελθόν. Έχει πλούσια δράση στο παρελθόν. Κλοπές, διαρρήξεις. Είδατε, πήρε το, έκλεψε το αυτοκίνητο. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν φοβούνται την αστυνομία. Έπεσε πόσες φορές πάνω στο περιπολικό, 4 φορές πάνω στο περιπολικό. Δεν υπολογίζει την αστυνομία. Μα ξέρει. Και να σας πω και το άλλο, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Υπάρχει ένας νόμος που αφορά τις διαρρήξεις. Ποιος είναι αυτός ο νόμος? Σου λέει ότι σε περίπτωση που αποδώσεις αυτά που έκλεψες στο θύμα και του πληρώσεις και τη ζημιά που του έκανε. Αποκαταστήσεις το κάγκελο, την πόρτα που του σπάσες, δεν διώκεσαι ποινικά. Οπότε αυτοί τι κάνουν, κύριοι? Έχουν κάνει η κάθε συμμορία από 100 διαρρήξεις, έχουν βγάλει δηλαδή πάνω από 600-700.000 ευρώ από τις διαρρήξεις, από τη Μαλφή, από χρήματα και αυτά. Ξέρουν κάποιους συγκεκριμένους δικηγόρους που ξέρουν τη διαδικασία καλά, ταυτοποιούνται για 10 περιπτώσεις από τις 500, από τις 100. Λοιπόν, πηγαίνουν και πληρώνουν τα θύματα των 10 αυτών περιπτώσεων, πόσα είναι? 50-100.000. Και μένουν τα υπόλοιπα. Και αν θέλει να δει κάποιος που είναι τα υπόλοιπα, αρκεί να δει πώς γίνονται οι γάμοι, όπως φαίνεται στο TikTok. Θα δείτε που ανεβάζουν. Είδατε, δεν ξέρω αν βλέπετε ένα τελευταίο TikTok. Με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά. Η μεγάλη συμμορία που πιάσαν τελευταία με Ρωμά, που έκανε διαρρήξεις στην Αττική και σε άλλες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα κλπ. Φαίνονται. Που άλλος βλέπει στο γάμο, ο κλέφτης, έχει ανέβει επάνω με τα 20 ευρώ και τα 50 ευρώ και ρίχνει. Και τα ρίχνει. Βέβαια, άμα είναι αίτρο, γιατί τα έχει δουλέψει. Ακριβώς, άμα τα έχει δουλέψει και δεν έχει αγχωθεί. Δεν τα έχει δουλέψει. Δεν τα έχει δουλέψει. Και είναι μετά, φαίνονται και σε κάποια άλλα εσταντανέ εκεί πέρα,
που είναι σε πολυτελή ξενοδοχεία, γιατί εκεί που πήγαιναν να κλέψουν, όταν πήγαιναν σε νησιά, Μύκονο, πήγαιναν σε πολυτελή ξενοδοχεία. Άραστε. Με πισίνες, πληρώνανε. Γιατί αυτοί πληρώνανε. Πήρωναν κακομύριδες ή... Πήγαιναν μέσα στα σπίτια τους ή τους παίρνανε τα χρυσαφικά και τα... Μας είπατε πολλά σημαντικά και σήμερα. Κάτι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καλιαγμάνη. Πρέπει να τελειώνει. Να πραγματικά. Ανδρονίκη, θα περιμένουμε, πάρα πολύ. Θα περιμένουμε νεότερα την υγεία των ανθρώπων. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Κύριε Καλιαγμάνη, την καλημέρα μας.